άνθρωπος. Αλλάζει ο άνθρωπος. Όχι πάντα. Όχι εμένα μου θυμίζει. Αλλά ίσως καταλαβαίνουμε τους ανθρώπους λίγο αργά, αλλά είναι άλλη συζήτηση. Εμένα μου θυμίζει σε ορισμένα διαστήματα τη Φέη άλλων εποχών. Και δεν το λέω πάντοτε αρνητικά. Αλλά. Μα η Φέη του Άλτερ ήταν η Φέη που έκανε την επιτυχία μετά. Έτσι. Θυμίζει, θες γιατί είναι μόνη της, θες γιατί φέρνει την εκπομπή πιο πολύ στα μέτρα της. Απλώς δεν φοράει τα ρούχα εκείνα που της αναδείκνει άλλα πράγματα και έκανε πρεμιέρα με ένα τζινάκι και ένα μπουκαμισάκι, αλλά στην πορεία άλλαξε. Θα βγάλε πάλι. Σιγά σιγά ναι. Εντάξει, το θέμα είναι ότι έχουμε μία εκπομπή που δεν υπάρχει απέναντι ανταγωνισμός, γιατί εγώ δεν θεωρώ ανταγωνισμό το Ε. Έτσι, είναι μια εκπομπή του Ε, που καλώς ή κακώς για μένα από πλευρά τηλεθεατών. Το κανάλι ή το προϊόν το συγκεκριμένο. Το προϊόν το συγκεκριμένο δεν υπάρχει. Okay. Διότι όταν έχεις απέναντί σου ένα προϊόν που κάνει 4 και 5% δεν θεωρείται ανταγωνισμός. Άρα λοιπόν η Φέη παίζει μπάλα μόνη της, έχοντας απέναντι την. Ποιο θα βάζεις απέναντι. Σε πρωινό. Ναι, ναι, θέλω αυτή την ίντριγκα. Σε πρωινό. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Εμένα δεν είναι τόσο τα πρόσωπα. Είναι αυτοί που δουλεύουν. Σας παραφέρω συντάξει. Σκέψου ποια ήταν πέρυσι. Αν θυμάσαι καλά. Ντορέτα. Θυμάμαι, λες να μην θυμάμαι. Λοιπόν, αν η Ντορέτα, μα γι' αυτό το λέω. Αν η Ντορέτα ήταν φέτος, εγώ θεωρώ ότι η Φέη θα είχε πρόβλημα. Μα θέλω να σου θυμίσω ότι η Ντορέτα στάθηκε πάρα πολύ άτυχη. Γιατί πάνω που το προϊόν αυτό ξεκίνησε να τσουλάει και να τσουλάει καλά και δεν να έχει ανταπόκριση. Δεν σ' αρέσει, Φέη, να ρωτήσω έναν άνθρωπο έτσι πώς τη βλέπει σε εικόνα. Ναι, την ορίζω. Έχω πάει στην εκπομπή της πιο παλιά εννοείται. Ναι. Και μου αρέσει σαν άνθρωπος. Είναι πολύ απλή, είναι πολύ γλυκιά. Δεν ξέρω πώς είναι η εκπομπή αυτό το χρόνο, αλλά μου αρέσει σαν άνθρωπος. Είναι γλυκιά. Ναι, πέρα από την παρέα, θα τη βλέπει την εκπομπή. Λείπω 3 χρόνια, αλλά την έβλεπα γενικά. Όχι εξαιτίας της. Όχι, όχι. Καλός άνθρωπος. Καλός άνθρωπος ο Γρηγόρης. Δεν πήραμε τα βουνά. Εγώ κανονικά έπρεπε να τα πάρω εξαιτίας της. Α, ναι. Το καλό είναι να μην τα παίρνει κανείς τα βουνά. Ζήνα, εσένα φέτος πώς σου φαίνεται η Φέη. Αλήθεια. Εμένα η Φέη μ' αρέσει ως προσωπικότητα. Νομίζω έβγαλε το λιάγκα από πάνω της. Τώρα, ό,τι και να λέει για τους άλλους δεν θα τα χρεώνει στο Γιώργο, άρα παίρνει την ευθύνη των λεγόμενων της. Άρα για όποιον λέει. Δεν λέει πολλά. Αυτό, γι' αυτό δεν λέει πολλά. Άρα την έβαζε ο Γιώργος αν τα λέει, γιατί κάποτε την έβαζα εγώ να φοράει τα καμπάνια. Τα λέει ο Γιώργος. Όχι, ο Γιώργος. Μα και εκείνη έλεγε το ναι ή δεν συμμετείχε. Α, ναι. Όταν είμαι σε μια παρέα, μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Αν είμαι εγώ στην παρέα και λέει κάτι εσύ. Και εγώ διαφωνώ, θα σε αφήσω να το πεις. Θες να σου θυμίσω τι έγινε όταν πήρε την ευθύνη αυτόν που είπε. Την πήρε, δεν την πήρε. Ναι, τι έγινε. Ένα μεγάλο περιστατικό πέρυσι. Που μετά από το περιστατικό αυτό, μην ξεχνάμε την ιστορία με τον Παντελίδη. Έτσι, μετά την ιστορία με τον Παντελίδη, τα νούμερα πήραν την κατωβόλτα. Πήρε πάνω της μία εκπομπή, δεν μπόρεσε να τη διαχειριστεί για τους χύψη λόγους. Γιατί ήταν η ασθένεια του Γιώργου τότε. Γιατί ακούγονται πολλά για εκείνη την περίοδο. Γιατί βγήκε έτσι, γιατί υπόθηκαν αυτά που υπόθηκαν. Και μετά άρχισε μία αντιστροφή μέτρηση και για την ίδια και για την εκπομπή. Πολύ σωστά, Τίνα μου. Απλά όταν είμαστε σε ένα τραπέζι και κάτι ακούγεται στο τραπέζι, αν διαφωνώ, λέω τη γνώμη μου. Αλλιώς είμαι γλάστρα. Α, αυτό. Εντάξει, ναι. Αλλιώς θέλει να γνωρίζει ότι τη γνώμη της την έλεγε, έλεγε όπως ήθελε να την πει, γιατί πάντοτε ήταν η ζυγαριά. Ήταν ο Γιώργος αυτός που έμπαινε και έλεγε. Άρα, αν βρίζω το Σπύρο εγώ και ο Σπύρος είναι ένας άνθρωπος για τον οποίο εγώ διαφωνώ, αφήνω τον Γιώργο να βρίζει το Σπύρο. Μη μου λες αν συμφωνώ ή διαφωνώ. Εγώ διαφωνώ κάθετα με την πρακτική αυτή. Για να το κάνουμε κατανοητό. Εγώ διαφωνώ.